Στην τελική ευθεία τη εκπομπή, και να υποδεχτούμε την κυρία Στέλλα Αργυρίου που είναι μαζί μα, είναι ψυχολόγο, για να ανοίξουμε ένα μεγάλο yeah, θέμα yes. χρυσόστου το οποίο yes. μα απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό βέβαια. Αλλά είδαμε και την περασμένη εβδομάδα αυτά τα περιστατικά με τι γυναικοκτονίε, yeah, yeah. ξανά στην επικαιρότητα. Έχουμε χάσει το μέτρημα πια, κυρία Αργυρίου. και Θα θέλαμε τη γνώμη σα ω ειδικό να μα εξηγήσετε α, αν παρατηρείτε κι κάποια έξαρση τα τελευτα, τελευταία χρόνια. διότι. Ε, η αλήθεια είναι ότι το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο. Είχαμε μόλι την περασμένη εβδομάδα δύο περιστατικά τέτοια και το Σαββατοκύριακο ακόμα ένα-τρία. Υπάρχει έξαρση του φαινομένου τη βία. Ε, υπάρχει και μεγάλη καταγραφή περιστατικών κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Γιατί έκλεισαν οι πόρτε. Ο κόσμο πιέστηκε πολύ. Βέβαια, όλο αυτό δεν δικαιολογεί τι γυναικοκτονίε. Δεν δικαιολογεί του φόνου. Δεν δικαιολογεί όλα αυτά τα περιστατικά, τα επαναλαμβανόμενα. Mm -hmm. Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι. Στα περιστατικά αυτά τη βία είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι τη πρόληψη. Mm -hmm. Ξέρετε, πολλέ φορέ εμεί οι γυναίκε, και θα μιλήσω συγκεκριμένα για τι γυναίκε, γιατί δυστυχώ γυναικεία υπόθεση έχει καταντήσει αυτό όλο το κομμάτι των γυναικοκτονιών. Εμείς οι γυναίκες έχουμε την τάση να συγχωρούμε όταν πρόκειται για τον σύντροφό μας και να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν θα επαναληφθεί. Νομίζω πως κάνοντας αυτό το λάθος, να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, ενισχύουμε πάρα πολύ αυτό το φαύλο κύκλο της βίας. Γιατί η βία η συγκεκριμένη είναι ένας κύκλος. Και από τα πρώτα σημάδια πρέπει να δείξουμε ευαισθησία. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που ζουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα και υπάρχουν ταυτόχρονα και πάρα πολλά αρρύθμιστα ψυχιατρικά περιστατικά στα σπίτια τα οποία λειτουργούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, σαν ορολογιακές βόμβες οι οποίες δεν ξέρουμε ποια ώρα θα εκραγούν και τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Να σας ρωτήσω, θέλω να πιστεύω σε εισαγωγικά, ότι γυναικοκτονίες συνέβαιναν Πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει συμβεί τώρα, Ποιο είναι ο παράγοντα που έχει έρθει αυτό το φαινόμενο τόσο στην, στην επιφάνεια, Αυτή είναι μόνο τα μίντια, αυτή η πανδημία. Γιατί οι γι... συνέβαιναν δυστυχώ και πιο πριν, έτσι δεν είναι. Σίγουρα συνέβαιναν, σίγουρα και εμεί έχουμε τώρα το μυαλό μα παραπάνω, mm -hmm. γιατί τα περιστατικά αυτά ήρθαν μέσα στην πανδημία, αρχίσαμε να τα καταγράφουμε, αρχίσαμε να τα προσέχουμε περισσότερο mm -hmm. και πρέπει να τα προσέξουμε για να έρθει και το κομμάτι τη πρόληψη. Όλα όμω τα ζητήματα αυτά ξεκινούν από το σεβασμό. Αυτό που έχει χαθεί λοιπόν στι σχέσει είναι ο σεβασμό. Έχει χαθεί ο σεβασμό, έχει χαθεί η επικοινωνία και δυστυχώ παρατηρώ ότι υπάρχει μια γενιά συνανθρώπων μα που δεν έχει μεγαλώσει μαθαίνοντα ότι μέσα στη ζωή μα υπάρχει και το κομμάτι τη απόρριψη. Όλες αυτές λοιπόν οι σχέσεις έχουν δυστυχώς ένα συγχωνευτικό χαρακτήρα. Η γυναίκα με τον άντρα ότι είναι ένα στο μυαλό του συζύγου, του συντρόφου και γίνονται ιδιοκτησιακέ. Όταν λοιπόν η γυναίκα πάει να φύγει από τον άντρα σε αυτές τις συγχωνευτικές σχέσεις, ο ο άντρα θεωρεί ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιτρέψει να συμβεί. Mm -hmm. Και καθένα μετά, ανάλογα με το χαρακτήρα του, λειτουργεί. Οι βίαιοι λοιπόν χαρακτήρε, σε συνδυασμό με το περιβάλλον και κάποιε εξωτερικέ συνθήκε, φτάνουν στο σημείο να θρυνούμε ανυπεράσπιστε γυναίκε. επειδή αναφερθήκατε στην πρόληψη, για παράδειγμα, στην περίπτωση τη Ζακίνθου. Με την περασμένη Δευτέρα, την ε, δολοφονία τη γυναίκα. Ε, είχε απευθυνθεί δύο φορές στις αρχές, είχε ζητήσει προστασία, είχε κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Ε, το περιβάλλον ήταν ενήμερο και παρόλα αυτά είχαμε άλλο ένα θύμα, ε, το οποίο δεν κατάφερε τελικά να προστατέψει η πολιτεία. Είναι πολύ σημαντικό ο καθένα από το δικό του μετερίζει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να ασχοληθούμε πλέον σοβαρά με όλα αυτά τα περιστατικά, να μην λέμε ότι είναι κάτι το οποίο ε, θα έχει λύσει μόνο του. Ε, επίσης να καταλάβουμε το εξής Όταν μία γυναίκα βιώνει ήδη τη βία και πάει να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό, πρέπει να έχει προετοιμάσει το έδαφος και για το επόμενο βήμα, για την επόμενη κίνηση, να μην ξαναγυρίσει στο σπίτι. Mm -hmm. Γιατί εγώ παρατηρώ ότι οι γυναίκε αυτέ καταγγέλουν, κάτι δεν γίνεται σωστά, επιστρέφουν στο σπίτι και μετά ενώ, η, έκ... Ακριβώς, η έκρηξη τη βία είναι ραγδαία. Για να, να, να διευρύνω λίγο, να μην μιλήσουμε μόνο για τι γυναικοκτονίες, αλλά για τι περιπτώσει ε, κακοποίηση μέσα στη σχέση, υπάρχει κάποιο μοτίβο, δηλαδή έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι άντρε που κακοποιούν και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι γυναίκε οι οποίε είναι πιο εύκολο να πέσουν θύματα κακοποίηση από την εμπειρία σα. Κάθε γυναίκα μπορεί να πέσει θύμα κακοποίηση. Σημασία έχει το τι κάνεις όταν ξεκινά αυτός ο κύκλος. Mm -hmm. Πολλέ γυναίκες μπερδεύουν το, συνέστημα, το αίσθημα της αγάπης με αυτό της κατοχής και της ζήλιας. Και νομίζω ότι από, από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Δεν είναι ένας σύντροφο σωστό όταν σε ζηλεύει και σε καταπιέζει. Στις σχέσεις πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Γιατί αγάπη χωρίς σεβασμό δεν υπάρχει. Νομίζω λοιπόν πως πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά πράγματα. Να αρχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για την αγάπη, για την ενσυναίσθηση, για την κατανόηση και για την επικοινωνία. Ξέρετε, έχει χαθεί μέσω του κινητού μας, που είμαστε όλη την ώρα απορροφημένοι mm -hmm. και όλα μικροί μεγάλοι είμαστε πάνω από οθόνε, έχει χαθεί ένα ουσιαστικό κομμάτι της επικοινωνίας. Κάτι το οποίο συνέβαινε στις παλιές γενιές. Και τα παραδείγματα δυστυχώ είναι πολλά. Υπάρχει και μια μιμητική τάση σε όλα αυτά. Άρα, όπως τραγουδούσε και ο Στινγκ, αν αγαπάς κάποιον, απελευθέρωσέ τον. Πολύ σωστά, γιατί αγάπη χωρίς ελευθερία και σεβασμό δεν είναι αγάπη. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα παιδιά, γιατί σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, α, τα παιδιά είτε βρίσκονται μπροστά σε μια σκηνή... Ενό φόνου, ενδεχομένω, αλλά πολλέ φορέ βιώνουν και αυτή την καθημερινή κακοποιητική συμπεριφορά. Ε, τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει, Πώ αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να μεγαλώσουν με ένα πιο φυσιολογικό τρόπο, ενδεχομένω, και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν επαρκεί μηχανισμοί στην πολιτεία για να υποστηρίξουν τα παιδιά αυτά, Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι πιθανότητε λένε ότι και το ίδιο θα μάθει να αναπαράγει ένα τέτοιο μοντέλο συμπεριφορά. Γι' αυτό και εμεί λέμε πολλέ φορέ ότι θα πρέπει να είμαστε τρομερά προσεκτικοί ακόμα και στον τρόπο που οδηγούμε, ακόμα και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σε στιγμέ που τα παιδιά δεν μα βλέπουν. Μία βία η συμπεριφορά, μία απότομη συμπεριφορά. Ένα λόγο παραπάνω για το παιδί είναι ένα παράδειγμα το οποίο στο μέλλον μπορεί να αναπαράγει. Τα παιδιά λοιπόν που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον βία, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα στο μέλλον να μάθουν ότι το συμπεριφορικό μοντέλο είναι αυτό του γονιού το γονεϊκό λοιπόν. Οπότε εκεί ξεκινάμε με ένα αρνητικό πρόσημο. Υπάρχουν όμω και παιδιά που θα λειτουργήσουν με το αντιπαράδειγμα και θα πούν ότι εγώ δεν θέλω να γίνω όπω mm. ο γονιό μου. Αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του παιδιού, αλλά έχει να κάνει και με την παιδεία, με την εκπαίδευση που θα πάρει το παιδί μεγαλώνοντα. Και σε αυτό συνυπεύθυνε η οικογένεια, οι γονεί, αλλά και το γύρο περιβάλλον. Πολύ σημαντικό αυτό. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αργυρίου. Εγώ σα ευχαριστώ. Και α ελπίσουμε ότι θα έχουμε άλλε καλύτερε συναντήσει. Να τα λέμε με ευχάριστε αφορμέ ακριβώ. να τα ξαναπούμε.